Γεια σας! Καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου. Συγχωρέστε με αν είμαι λίγο χάλια, αλλά με κόλλησε ο γιος μου μία ίωση. Ναι, μέσα στο καλοκαίρι είχε έξω 150 βαθμούς Κελσίου και εγώ έχω ίωση, μαζί με τον μικρό, τον οποίο τον κόλλησε ο πατέρας του. Οπότε, ναι, θα πρέπει να τους ψήσω και τους δύο στο φούρνο ή δεν ξέρω τι. Προσπαθώ να μείνω ήρεμη και να μην αγχώνομαι. Οπότε γι' αυτό αν με ξέρατε θα λέγατε καλά. Φοράει αυτή ροζ κραγιόν. Κι όμως συμβαίνουν και αυτά και φοράω και ριγέ. Ναι, συμβαίνουν όλα αυτά. Ίσως επειδή είμαι αρρωστή συμβαίνουν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά άλλαξα και τα μαλλιά μου. Θα μου πεις κοπελιά, σε ξέρουμε και από χθες. Αλλά από εκεί που ήταν μαύρο μπλε, τώρα πήγα στον κομμωτή που μου σύστησε η κοπέλα του αδερφού μου, γεια σου Ξανθίπη, και του είπα θέλω να κάνω όμπρε και του έδειξα μία φωτογραφία με μία κοπέλα που είναι καστανό σκούρο επάνω το μαλλί της και κάτω ανοίγει σε ένα μελί, από αυτές τις κοπέλες που έχουν τα πάντα και είναι πανέμορφες και κάθονται σε κάτι φωτογραφίες έτσι. Και είναι τόσο τέλειες από αυτές. Φυσικά ο άνθρωπος μου είπε ότι, κοίτα να μην σκοπελιά, επειδή είναι βαμμένο μαύρο μπλε το μαλλί, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό το χρώμα, θα σου μείνει στο χέρι. Οπότε του είπα, όχι, αυτό δεν είναι μία από τις επιλογές που θέλουμε. Και μου λέει, κοίτα να δεις, σιγά σιγά θα το ανοίξουμε και όντως έκανα κάτι, μου έκανε σαν αντάβιες, από εδώ και κάτω βέβαια, για να μην είναι κουρτίνα, να μην είναι σαρίζα που έχει κατέβει. Και ναι, έχουν ψηλό ανοίξει, δηλαδή στην κίνηση και στο φως φαίνεται. Είναι κάτι διακριτικό για μένα που πάντα έβαβα τα μαλλιά μου μαύρο μπλε και δεν ήθελα μεγάλη αλλαγή, είναι κάτι διακριτικό. Αυτός πέτυχε ακριβώς αυτό που ήθελα. Θα σας αφήσω τις λεπτομέρειες του κομμωτήριου από κάτω, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι καταπληκτικός, στις βαφές ειδικά. Ναι, θα σας αφήσω λεπτομέρειες, διεύθυνση, τηλέφωνα, ιστορίες. Φρανσουά λέγεται ο κύριουλης αυτός, είναι στο κέντρο της Αθήνας. Μην με ρωτήσετε, είναι μια περίεργη οδός, εγώ είμαι γεωγράφητη, δεν ξέρω από αυτά. Αυτά λοιπόν για τα μαλλιά μου. Ναι, είμαι άρρωστη, άλλαξα τα μαλλιά μου. Γενικά οι μέρες αυτές δεν είναι πολύ καλές. Αλλά θα προσπαθήσω να είμαι δυνατή και να βγει το βίντεο φυσιολογικό και όχι με μένα να γκρινιάζω. Μετά από αυτό το τεράστιο πρόλογο, να σας πω ότι το βίντεο αυτό θα είναι empty, προϊόντα που έχω τελειώσει εντελώς, και πάμε να τα δούμε επιτέλους. Έχει Beyoncé ένα τραγούδι που λέει Around the World, Around the World. Νομίζω ότι το ακούω συνέχεια στο κεφάλι μου και κάνω μόνη μου έτσι. Ναι, πραγματικά, χτυπιέμαι, μέσα στο σπίτι δίνω πόνο. Δεν ξέρω από πού το κόλλησα. Ελπίζω να μην αρχίσω να το τραγουδάω μέσα στο βίντεο. Πονάει τόσο πολύ ο λαιμός μου. Πίνω το χυμό και νιώθω λες και είναι χίλια καρφάκια, 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 καρφάκια στο λαιμό μου. Και θέλω κάποιον να σκοτώσω. Θα ξεκινήσω το βίντεο με προϊόντα για τα μαλλιά, γιατί έχω μόνο δύο προϊόντα να σας δείξω, ενώ τα άλλα είναι αρκετά. Είναι αυτά τα δύο, είναι μία σειρά της Άιος. Τα βρήκα εγώ στο σούπερ μάρκετ σε προσφορά, περίπου 3-3,5 ευρώ το σαμπουάν και άλλα τόσο περίπου το conditioner. Είδα και όλο αυτό το Keratin Hair Perfection, Keratin Primer, επανόρθωση, απαλότητα, λάμψη, τα πάντα όλα, professional performance. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο έχει αυτό το σαμπουάν, αυτή η σειρά. Εν τω μεταξύ είναι σαν όνομα, παίζει πάρα πολύ πλέον στην αγορά για τα προϊόντα των μαλλιών. Και τα βρήκα και σε προσφορά και νιώσα τόσο τυχερή και είπα να τα βουτήξω. Και τα βούτηξα και μετά μου τζωνόμουν μόνη μου. Είναι μάπα. Είναι υπερεκτιμημένα, θεωρώ εγώ. Πραγματικά δεν έκαναν τίποτα στα μαλλιά μου, τίποτα εντελώς. Κάνουν έναν μεγάλο φρό και αυτό ήτανε. Η μυρωδιά τους είναι λίγο... σαν αντιβίωση, σιρόπι. Αυτό σήμαινε όχι, άσχημο. Λοιπόν,
Το θέμα είναι ότι μου δημιούργησαν και ξηροδερμία στο κεφάλι πάρα πολύ και σε μένα και στον καλό μου, άρα δεν είμαι μόνο εγώ η περίεργη. Δεν ξέρω παιδιά, ειδικά αν τα βρείτε full τιμή, το μόνο που αξίζει είναι ότι είναι 750 ml το μπουκάλι και κρατάει. Από εκεί και πέρα, όχι. Όχι, όχι. Για τέτοια τιμή θα έπρεπε να δουλεύουν, για τόσο marketing και τόση διαφήμιση θα έπρεπε να δουλεύουν. Γιατί δεν δουλεύετε, δεν ξέρω. Θα συνεχίσω λοιπόν τώρα με τα προϊόντα για το σώμα. Θα ξεκινήσω με δύο κοσμητικά. Το ένα είναι το Dove, αυτό το ροζουλί Beauty Finish. Και καλά μυρίζει τριαντάφυλλο τώρα αυτό το πράγμα. 48 ώρες προστασία, δεν έχει αλκοόλ. Εγώ σας συστήνω να μην παίρνετε κοσμητικά με αλκοόλ για... από δική μου προτίμηση. Γιατί ειδικά όταν έχεις ξυριστεί και βάλεις το κοσμητικό με το αλκοόλ, πεθαίνεις. Πηδάς στο ταβάνι. Μία φορά δηλαδή να κάνετε το λάθος να βάλετε του αγοριού σας το ρολόν που συνήθως αυτά έχουν αλκοόλ, θα τσούζετε, θα σηκώσετε μασχάλες και θα του λέτε φύσαμε, φύσαμε, φύσαμε. Αυτό λοιπόν δεν έχει αλκοόλ. Το βρίσκεται στα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, τα Dove, και ξέρουμε όλοι είναι οικονομικά. Εμένα δεν μου άρεσε, δεν είναι σαν το κλασικό το Dove, δεν μου άρεσε ούτε η μυρωδιά, ούτε η διάρκεια του, δεν με κρατούσε ωραία, μυρωδάτη, φρέσκια κτλ. Δεν θα το σύστηνα σαν κοσμητικό. Μετά είναι το Rexona, αυτό σας το έδειξα και σε προηγούμενο βίντεο, το Rexona Women Sensitive. Women. Sensitive. 24 ώρες προστασία και αυτό δεν έχει αλκοόλ, έχει και αυτή την ωραία εδώ ασφάλεια που μου αρέσει εμένα έτσι ώστε να μην τζεκάζει όταν δεν θες να ψεκάζει, μες στην τσάντα σου, μες στον ασισέ σου. Αυτό όντως με κράτησε πάρα πολύ καλά, μου άρεσε, μου τέριαξε στα δέρμα μου. Βέβαια εγώ συνέχεια αλλάζω κοσμητικά, ακόμα και αν ένα κοσμητικό μου ταιριάξει, μετά παίρνω άλλο γιατί θεωρώ ότι μόλις το συνηθίσει το δέρμα μου, μετά δεν με κρατάει. Αυτό πάντως είναι και μεγάλο το μπουκάλι του, είναι 200 ml ενώ συνήθως είναι 150 ml τα κοσμητικά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Αν ψάχνετε ένα σπρέι κοσμητικό, αυτό είναι πολύ καλή επιλογή. Το Move Rexona. Επόμενο προϊόν για το σώμα που τελείωσα είναι μία λοσιόν σώματος. Γαλάκτωμα σώματος το λέει, γαρδένια, με πρωτεΐνες μεταξιού. Για βελούδινη απαλότητα είναι της Corpus. Εγώ είδα το γαρδένια και το τσίμπησα γιατί μου αρέσει πολύ σαν μυρωδιά. Η μυρωδιά του δεν είναι τόσο φανταστική, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά το χειρότερο είναι η υφή. Ενώ είναι πολύ λεπτόρευστο, νομίζω ότι ούτε απορροφάται το δέρμα, αλλά ούτε ενυδατώνει. Νομίζω ότι είναι μια λίγο αποτυχημένη φόρμουλα αυτή, λυπάμαι που το λέω, αλλά εμένα δεν μου άρεσε, δεν μου ενυδάτωνε καθόλου την επιδερμίδα και δεν θα τη σύστηνα σαν κρέμα σώματος. Τελευταίο προϊόν για το σώμα είναι ένα λάδι της Garnier. Λάδι σώματος, τι λέει, I don't know, γιατί έχει χαλάσει όλο το εξωτερικό. Είναι τραγικό αυτό που έχει συμβεί, το πιάνεις και έχεις, να ορίστε τώρα, έχω ασημή πραγματάκια, αφού και όταν την τελευταία φορά το είχα απλώσει στο σώμα μου, μετά είχα παντού ασημή αυτά από την ετικέτα. Τραγικό παιδιά. Είναι τριαντάφυλλο μυρωδιά. Η μυρωδιά δεν με τρέλανε, δεν ήταν τριαντάφυλλο, ήταν κάτι άλλο χημικό, weird. Λέει μη λιπαρή ελαφριά σύνθεση, δεν είναι, είναι λιπαρή σύνθεση, ενυδατώνει το δέρμα, αλλά έχει αυτό το πράγμα του λαδιού, που βάζεις το πόδι και εκεί πίσω από το γόνατο νομίζεις ότι έχεις βάλει ελαιόλαδο, μαργαρίνη, δεν ξέρω κι εγώ τι. Εδώ μέσα στους αγκώνες νομίζεις ότι είναι τραγικό. Εμένα δεν μου άρεσε, δεν ξέρω, ενώ γενικά η Garnier μου αρέσει, το συγκεκριμένο λάδι λίγο με απογοήτευσε και δεν μου άρεσε. Ενώ συνήθως εμένα τα λάδια μου αρέσουν, δηλαδή προτιμώ να βάλω baby oil από το να βάλω αυτό το πράγμα ξανά. Θα συνεχίσω με προϊόντα προσώπου, το ένα είναι το νεράκι για το πρόσωπο της Carotene. Το είχα πάρει από πέρυσι, μου τελείωσε φέτος, ναι, γιατί πέρυσι ειδικά που ήμουν έγκυος ήθελα συνέχεια κάτι για το πρόσωπό μου. Εγώ είμαι fan του Evian, όχι για τον Ευαλικό.
Αυτό λοιπόν δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Ψεκάζει σαν χαζό, δηλαδή ψεκάζει λίγο... Δεν ψεκάζει ωραία έντονα να το ευχαριστηθείς. Δεν μου πολύ άρεσε, δεν ενυδάτωνε την επιδερμίδα μου, ούτε την τόνωνε. Δεν θα το σύστηνα σαν νεράκι γιατί είναι και λίγο τσιμπημένη η τιμή του, δεν τη θυμάμαι ακριβώς, αλλά είναι λίγο τσιμπημένη. Είναι και νερό της Γερμανικής Άλπης και καλά. Ούτε καν. Πάρτε Evian να σωθείτε. Επόμενο πολύ απλό προϊόν είναι σεπτόνα, δίσκι, ντε μακιγιάζ, cotton pads, όπως αλλιώς θέλετε να τους πείτε. Αυτά τα βαμβακάκια τα στρογγυλά ή μεταλλική λέω, ό,τι να είναι. Οι δίσκοι για τον ντε μακιγιάζ σας, εγώ χρησιμοποιώ 3-4 κάθε μέρα, οπότε αυτή η συσκευασία μου άρεσε που ήταν 120. Να έχει κάπου στα 2 ευρώ, δεν είναι ακριβό. Είναι ελληνικό προϊόν, ωραία, οι δίσκοι δεν ανοίγουν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό και σαν προσφορά που είναι τεράστιο. Αν βάθεστε κάθε μέρα σαν και εμένα και θέλετε για τον ντεμακιγιάζ 2-3-4 δίσκους, καλό είναι να πάρετε αυτό. Στηρίζουμε και τα ελληνικά προϊόντα, why not. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση για ένα drugstore προϊόν. Ένα μόνο προϊόν έχω στη λίστα μου με τα καλλιντικά, με τα ίδια για το μακιγιάζ, είναι από Make Up For Ever, λατρεμένη εταιρεία, το Aqua Black. Το λέει Waterproof Cream Eyeshadow. Είναι ουσιαστικά gel eyeliner βέβαια. Το ανοίγεις και έχει μέσα ένα τσακ δισκάκι το οποίο βγαίνει. Τώρα δεν θέλει να βγει με το δικό μου. Λοιπόν, εμένα ουσιαστικά δεν μου έχει τελειώσει, αλλά επειδή το έχω μη σας πω πόσα χρόνια και είναι τώρα χάλια, είπα σωτηρία μην το βάζεις αυτό το πράγμα άλλο στα μάτια σου, τελείωνε. Εν τω μεταξύ, αν είστε φαν του gel eyeliner, εγώ είμαι, δεν παίρνω πλέον στυλό eyeliner, έπαιρνα στο γυμνάσιο και σταμάτησα μετά, γιατί επειδή φοράω σχεδόν κάθε μέρα, θέλω να υπάρχει, να είναι κάτι το οποίο να κρατάει όλη μέρα, να μην τρέχει. Μόνο τα gel eyeliner το κάνουν αυτό και ειδικά άμα είναι αδιάβροχα. Μέχρι τώρα έβρισκα μόνο στη MAC και στη Make Up For Ever από τα Sephora, τα οποία έχουν περίπου στο 20 το καθένα, 18, 19, 20, 22, κάπου εκεί παίζουν οι τιμές τους. Αξίζουν τα λεφτά τους γιατί σας κρατάνε πάρα πολύ καιρό, πραγματικά θα πρέπει να λήξουν για να τα πετάξετε, δεν θα τελειώσουν αλλιώς. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή σε gel eyeliner που μπορείτε να κάνετε. Εγώ ανακάλυψα πρόσφατα ότι και οι εταιρείες, οι drugstore βγάλανε gel eyeliner και πήρα ένα της Maybelline, έχει βγάλει και η L'Oreal από ό,τι είδα, το πήρα 10 ευρώ, αλλά πραγματικά παιδιά δεν αξίζει, δεν είναι η σύνθεση που θα βρείτε στη MAC και στη Make Up For Ever. Μου έχουν πει να δοκιμάσω και τις Essence στο gel eyeliner, το οποίο λένε ότι είναι πολύ καλό και ότι συγκρίνεται με τις MAC. Θα ήθελα να το δοκιμάσω γιατί είναι πραγματικά πολύ οικονομικό, αλλά αν είναι να διαλέξετε μεταξύ Maybelline, L'Oreal που δεν το έχω δοκιμάσει ή από αυτά, σας συστήνω τα high-end brands, γιατί πραγματικά αξίζουν τα λεφτά τους, είναι ένα προϊόν που θα σας κρατήσει πολύ καιρό. Μπορεί να δώσετε 20 ευρώ και να πονέσετε λίγο που θα τα δώσετε, αλλά θα σας κρατήσει 1-2 χρόνια, μέχρι δηλαδή να λήξει το προϊόν. Θα το έχετε στο μπουντουάρ σας σίγουρα και ειδικά αν βάζετε και κάθε μέρα θα δείτε ότι αξίζει και θα τα βγάλει τα χρήματά του. Γιατί τα άλλα ούτε κρατάνε, τρέχουν και θα είστε η κόρη του Δράκουλα μετά από λίγες ώρες και λίγο υδρότα, θα γίνετε πραγματικά χάλι. Οπότε αυτό είναι ένα eyeliner που θα μου λείψει πάρα πολύ. Και μόλις τελειώσει της Maybelline, επειδή εγώ έχω και αυτό το ψυχολογικό, θέλω κάτι να τελειώνει για να πάρω κάτι άλλο ίδιο, να έχω ένα τέτοιο κόλλημα, θα πάρω ξανά είτε αυτό είτε της MAC, θα δω ποιο θα έχει προσφορά και θα πάρω. Πάντως δεν θα ξαναπάρω το Maybelline, σίγουρα θα πάρω μάλλον αυτό. Τελευταίο μικρούλι προϊόν είναι για το σπίτι. Το είχα πάρει από το Home Center. Είναι ένα λαδάκι το οποίο το βάζεις πάνω. Εγώ τους λέω καυστήρες. Είναι αυτά που βάζεις κεράκι ρωσό από κάτω. Είναι πύληνα συνήθως και από πάνω βάζεις λίγο νεράκι και λίγο από αυτά τα λαδάκια, τα εφαίρια έλα. Το συγκεκριμένο είναι σαμπάνια και τριαντάφυλλα, champagne and roses. Είναι της Claremont & May. Εγώ δεν την ήξερα σαν
εταιρεία. Γενικότερα δεν τις ξέρω αυτές τις εταιρείες, η αλήθεια είναι, με λάδια και αρωματικά χώρου κτλ. Αυτό, παιδιά, είναι μια ονειρεμένη μυρωδιά. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχω μυρίσει για το σπίτι. Κρατάει ώρες η μυρωδιά του. Θα βάζετε συνέχεια νερό στον καυστήρα. Και αυτό δεν θα έχει φύγει. Δεν θα χρειάζεται να ξαναβάλλετε. Δηλαδή, όλη μέρα να το καίτε αυτό το πράγμα. Θα χρειαστεί μόνο μία φορά να βάλετε σταγόνες από το λαδάκι. Κρατάει πάρα πολύ καιρό. Είναι πάρα πολύ ωραία η μυρωδιά και έχει, νομίζω, λιγότερο από 5 ευρώ. Οπότε αξίζει τα χρήματά του και είναι κάτι που σας ανανεώνει τη διάθεση. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά, αρωματικά κεριά, στίκ, καυστήρες, αυτά μου αρέσουν. Και αυτό ήταν πραγματικά από τα αγαπημένα μου που έχω μυρίσει. Τελευταία δύο προϊόντα για τα αγόρια μου είναι το πρώτο, αναζωογονητικό τζέλ καθαρισμού προσώπου με μικροκόκκους απολέπησης και συνένζυμο Q10 της Nivea for Men. Drugstore προϊόν, το βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ, το βρίσκεται Hondo Center, όπου πάει καλή σας μπορείτε να της πείτε «Hey babe, θέλω αυτό». Είναι πολύ καλό, κάνει όντως βαθύ καθαρισμό και είναι καλό για καθημερινό καθαρισμό. Τονώνει την επιδερμίδα, αν έχετε και λιπαρή επιδερμίδα είναι όντως πολύ ωραίο. Επίσης, κορίτσια, αν το έχει ο καλός σας στο μπάγκο του, αν έχετε λιπαρή επιδερμίδα, μπορείτε να το βάλετε. Είναι ένα φανταστικό σκραμπ αυτό και για κάθε μέρα. Από εσάς που αντέχει επιδερμίδα σας καθημερινό σκραμπ, είναι από τα ωραία προϊόντα. Και φτηνό, βέβαια, που είναι κάτι πολύ βασικό για ένα καθημερινό προϊόν. Και μετά έχω αυτό. Είναι η Nodis κρέμα φιξαρίσματος για τη μέρη του look 24 ώρες. Studio Out of Bed της L'Oréal Paris. Ο καλός μου είπε ότι είναι ψιλομάπα, δεν του άρεσε γιατί σου αφήνει, λέει, ένα wet look στα μαλλιά, αλλά λίγο αυτό το 90s που είναι σαν να έχεις βάλει gel και δεν τα κρατάει, δηλαδή ούτε καν 24 ώρες, αλλά ούτε τις 8 ώρες στη δουλειά δεν μένει όρθιο το μαλλί του, ειδικά αν έχετε ίσια μαλλιά ή πολύ σγουρά που δεν στέκονται, τα μεν πέφτουν και τα άλλα γίνονται μπούκλα. Δεν είναι κάτι που θα σας το σύστηνα, νομίζω δεν θα σας αφήσει ικανοποιημένους. Αυτά ήταν όλα τα προϊόντα που είχα να σας δείξω εγώ, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, ούτε κάτι άλλο να γκρινιάξω. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας αγαπώ πολύ, θα τα πούμε σύντομα. Φιλάκια!